Η έξαρση της εγκληματικότητας, στην οποία συμβάλλουν και αλλοδαποί, είναι η μία όψη της πραγματικότητας, καθώς υπάρχει και η άλλη, που είναι η εκμετάλλευση παράνομων μεταναστών από Έλληνες επιχειρηματίες. Η νέα Μανολάδα Ηλίας, που είχε απασχολήσει το Πανελλήνιο, όπως ίσως θυμόσαστε, με τα παραπήγματα των εργατών στις καλλιέργειες Φράουλας, ήρθε πάλι στο προσκήνιο, αυτή τη φορά εξαιτίας του ξυλοδαρμού Αιγύπτιου που διεκδίκησε τα δεδουλευμένα. Εκμεταλλεύτηκαν την εμπιστοσύνη του και αφού εργάστηκε σκληρά στη συγκομιδή της Φράουλα στην αρχή του καλοκαιριού, τον άφησαν απλήρωτο. Χθες το απόγευμα, ο 30χρονος Αιγύπτιος διαμαρτυρήθηκε έντονα στους επιστάτες του συσκευαστηρίου αγροτικών προϊόντων στη Νέα Μανολάδα Ηλίας και απέτησε να του καταβάλουν τα δεδουλευμένα του. Οι δύο επιστάτες ηλικίας 35 και 26 χρόνων φιλονίκησαν μαζί του και όταν μπήκαν στο φορτηγό τους για να απομακρυνθούν, ο 30χρονος Αιγύπτιος καρφάλωσε στην πόρτα του οδηγού για να τους αναγκάσει να σταματήσουν. Συνέχισαν την πορεία τους, δεν σταμάτησαν δηλαδή. Μάλιστα, όπως ισχύρισε ο ίδιος, ότι του χτυπάγανε λέει τα χέρια, ενώ ήταν εν κινήσει το όχημα και ήταν δηλαδή, κρεμάμενος από το παράθυρο, του χτυπάγανε τα χέρια με σκοπό να πέσει. Πράγμα το οποίο έγινε μετά από πόσο περίπου 1 χιλιόμετρο. Ο 30χρονος Αιγύπτιος τραυματίστηκε κατά την πτώση του στο οδόστρωμα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Ο 35χρονος οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ ο 26χρονος επιστάτης αναζητείται από την αστυνομία. Οι αστυνομικοί που επισκέφτηκαν τον Αιγύπτιο τον ρώτησαν εάν οι δύο επιστάτες τον έσαιρναν με το φορτηγό για να τον βασανίσουν ή αν είχε τη δυνατότητα να κατεβεί από το φορτηγό, καθώς αυτό βρισκόταν σε κίνηση. Μπορούσα να κατέβω από το φορτηγό, αλλά ήθελα να διεκδικήσω τα δεδουλευμένα μου. Οι επιστάτες αθέτησαν τη συμφωνία μας και μου έδωσαν λιγότερα χρήματα από όσα έπρεπε να με πληρώσουν. Ο Αιγύπτιος εργάτης που παραπονέθηκε για αθέτηση συμφωνίας ανέφερε επίσης ότι τον χτυπούσαν και οι δύο επιστάτες στα χέρια και το κεφάλι και ότι χτύπησε και αυτός τον οδηγό για να σταματήσει την πορεία του φορτηγού. Ο ίδιος κατηγορείται για παράνομη είσοδο στη χώρα και είναι κρατούμενος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί σε βάρος του μήνυση για την επίθεση στους δύο επιστάτες. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης στην Αθήνα, ο οποίος υποστήριξε ότι έχει δώσει χρήματα στους επιστάτες για να εξοφλήσουν τις οφειλές προς τους εργάτες και ότι θα καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στην οικονομική διαφορά με τον Αιγύπτιο αύριο Δευτέρα. Ωστόσο, οι φραουλοπαραγωγοί της Μανολάδας, σύμφωνα με επίσημη πηγή, οφείλουν συνολικά 35.000 ευρώ σε αλλοδαπούς εργάτες, οι οποίοι έχουν προσφύγει σε δικηγόρους για να διεκδικήσουν τα οφειλόμενα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι παραγωγοί που απασχολούν ευκαιριακά παράνομους μετανάστες έχουν εφεύρει και ένα δόλιο τέχνασμα. Προσλαμβάνουν αλλοδαπούς με προφορική συμφωνία και 1-2 μέρες πριν από την ολοκλήρωση της εργασίας ειδοποιούν την αστυνομία για να σπεύσει να τους συλλάβει. Έτσι, κάνουν τη δουλειά τους χωρίς κόστος στην τσέπη τους, αλλά το βάρος παραμένει στη συνείδησή τους. Αν μένει. Υπομονή μια μέρα με υψηλές.